Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος. Καλημέρα, ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Ελλάς η μεγάλη ιδέα, Motu Empire» ξεκινά. Βρισκόμαστε το 1838 μετά Χριστόν, ενώ στα ταμεία μας έχουμε 12.210 χρήματα. Να πούμε εδώ ότι το Total War Warhammer 3 είναι πλέον διαθέσιμο για όσους τους αρέσουν ο φανταστικός κόσμος του Warhammer. Αλλά συνεχίσουμε την εκστρατεία. Στην Κροατία, στην πόλη Ζάγκρεπ, τελικά δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε τον επαναστατικό στρατό και έχουν ανακαταλάβει την πόλη του Ζάγκρεπ. Έχουν βγει επίσης άλλοι δύο επαναστατικοί στρατοί, ένας Αυστριακός λίγο πιο πάνω και ένας Βουλγάρικος, ενώ μας έχει κηρύξει πόλεμο και η Βεσφάλεια. Αρχικά θα ανακαταλάβουμε εδώ την πόλη του Ζάγκρεπ. Αυτόματη επίλυση και νίκη. Θα επισκευάσουμε το κτίριο και τώρα σε ό,τι αφορά εδώ ο Αυστριακός στρατός θα επιστρέψουμε τα στρατεύματα από το Πρίσπουργκ της Ουγγαρίας. Ένα πολωνικό στράτευμα κινείται στην πόλη Κλάουσενμπεργκ της Τρανσυλβανίας. Θα βοηθήσει εδώ ο Χρυσοβαλάντης, ο στρατηγός μας. Forward. Αν και νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε, θα την πάρουν και αυτή την πόλη. Και εδώ έχει βγει και ο Βουλγαρικός επαναστατικός στρατός. Έχουμε φέρει από την Κωνσταντινούπολη κάποια στρατεύματα. Yes, και τρεις μονάδες από την Αθήνα. Εύκολη μάχη, αυτόματη επίλυση και νίκη. Θα τους καταδιώξουμε. Huzzah! Huzzah! Can't do that, General. Your Majesty. Ωραία, και θα κάνουμε repair τα στρατεύματά μας. You ask too much. Forward, march. Θα βάλουμε τα υπόλοιπα στρατεύματα εντός πόλεως. Και ο στόλος τώρα της Γένοας έχει πάει κλασικά εδώ στο λιμάνι της Αιγύπτου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το προτιμάνε αυτό το λιμάνι. Θα βγάλουμε κάποια μονάδα για να μπορέσουμε να τους βγάλουμε έξω. Sir. Και θα κάνουμε και επισκευή το λιμάνι. Ο στόλος μας αυτή τη στιγμή είναι στην Βιέννη της Αυστρίας. Θα τους βγάλουμε και αυτούς προς τα έξω, εδώ κάτω, λίγο πιο κάτω από την Ιταλία, για να κάνουν πειρατεία και να αυξήσουμε και τα έσοδά μας. Waiting further orders.
Και η πρόσφατη πόλη που πήραμε είναι η Στουτκάρδη, η οποία δεν έχουμε κάνει repair στο κτίριο, θα κάνουμε τώρα και έχουμε αρκετές γενικά ζημιές, τις οποίες πρέπει να δούμε, όπως είναι εδώ στην Βενετία. Make ready. Ο στρατός μας είναι λίγο αποδυναμωμένος. Θα το ρισκάνουμε, θα παίξουμε επιθετικά σε ό,τι αφορά την Βεσπαλία, η οποία όπως είπα και πριν μας κήρυξαν πόλεμο, και θα πάμε απευθείας να τους πάρουμε την πρωτεύουσά τους στην Πολωνία, στη Ρινανία. Έχουν αρκετά στρατεύματα. Άστα, και έχω βγάλει μόνο το στρατηγό εδώ. Όχι, έχω βγάλει μια μονάδα. Από λάθος. Θα τους πάρουμε όλους μαζί. Και θα φέρουμε και τον ενισχυτικό στρατό, ο οποίος και αυτός έχει αρκετές απώλειες, για να μπορέσει να λάβει μέρος στην επίθεση. Είναι λίγο πιο πάνω από το 50% οι πιθανότητες νίκης. Έχουν αρκετά στρατεύματα εδώ, βλέπω οι εχθροί μας, αυτόματη επίλυση και νίκη. Οι μονάδες μας ήταν ανώτερες. Και άλλη μια πόλη είναι στην κατοχή μας. Καταστρέψαμε και την Βεσφαλία, το έθνος. Θα κάνουμε repair το κτίριο και οπωσδήποτε repair εδώ τις μονάδες, μαζί και ο Λουκάς Σταθόπουλος, ο στρατηγός μας. Άρα, δεν έχουμε άλλα χρήματα. Για να δούμε αν μπορέσουμε να χτυπήσουμε το Αυστριακό επαναστατικό στράτευμα εδώ με κάποιες δυνάμεις. Μάλιστα, τα ποσοστά δεν είναι υπέρ μας. Θα υποχωρήσουμε. Άλλα χρήματα δεν υπάρχουν, οπότε και θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. Α, ξεχάσαμε εδώ τους επαναστάτες, μάλιστα. Φτάσαμε την Άγκυρα στην Ανατολία. Τους ξεχάσαμε εντελώς εδώ τους επαναστάτες. Η Γένοα έχει μπλοκάρει εδώ το λιμάνι μας. Επαναστάτες στη Βαβαρία. Και στη Βενετία. Η οποία μάλιστα είναι και αφύλακτη αυτή τη στιγμή.
Θα πρέπει να φέρουμε τον στρατό μας εντός της Βενετίας και να τους αντιμετωπίσουμε. Αυτόματη επίλυση και νίκη. Undefeated. More orders. Onward. Lord. Immediately. Ωραία, θα κάνουμε και repair. Και εδώ οι Αυστριακοί έχουν μπει στο πανεπιστήμιό μας. Θα τους αντιμετωπίσουμε. Awaiting further orders. Αυτόματη εκκίνηση και νίκη. Men forward. Για ακόμη μια φορά δεν έβγαλα όλο το στρατό. Ευτυχώς που πήρε μέρος ο στρατός της Βιέννης. Και πάμε να δώσουμε και ένα τέλος. Ήττα. Ο στρατός μας καταστράφηκε. Το θέμα είναι ότι έχουμε αφήσει εδώ αφύλακτη το μόναχο της Παβαρίας. Θα φέρουμε τον στρατηγό Χαραδήμο Αλεξανδρόπουλο στο μόναχο της Βαβαρίας και ας κάνουμε και κάποιες επισκευές εδώ τα κτίρια. Ωραία, θα κάνουμε και κάποιο στράτευμα εδώ στην Σουτκάρδη. Για να μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε και τα στρατεύματά μας από την κολονία. Yes, my lord. Θα αφήσουμε εδώ τον βοηθητικό στρατό εντός της πόλης μέχρι να γίνουν τα υπόλοιπα στρατεύματα. Και να κάνουμε και repair αυτές τις μονάδες οι οποίες ιτήθηκαν από τους Αυστριακούς επαναστάτες. Τελικά το πολωνικό στράτευμα προσπέρασε την πόλη Κλάουσενμπουργκ στην Τρανσυλβανία. Θα τους καταδιώξουμε όμως. Αυτόματη επίλυση. By the left. March. Not possible, sir.
δεν μπορεί να πάει πιο πάνω. Στην δουλειά θα τελειώσει ο δεύτερος μας στρατός. Mighty and unbowed. Οι Πολωνοί, οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω εύκολα από ό,τι βλέπω. Immediately. Your orders, Your Majesty. Έχουν προκαλέσει πάρα πολλές ζημιές. Θα κάνουμε και αυτό το κτίριο repair, το θέατρο. Και για να δούμε Sir. Και το στράτευμά μας εδώ, το καινούργιο, το οποίο θα το φέρουμε επάνω. Εδώ το κολέγιο στην πόλη του Βουκουρεστίου δεν έχουμε χρήματα να το επισκευάσουμε. Θα κάνουμε ακόμα λίγα στρατεύματα. Και πάμε να καταλάβουμε και την Άγκυρα στην Ανατολία. Πολύ καλά τα ποσοστά, αυτόματη επίλυση και νίκη. Η Άγκυρα είναι πάλι δικιά μας, δυστυχώς δεν έχουμε όμως χρήματα να κάνουμε repair τα κτίρια. Οπότε θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. Βάζουμε και λίγο στο γρήγορο. Καθόλου καλό αυτό, οι Ολλανδοί μας κηρύσουν πόλεμο. Έχουν αρκετούς συμμάχους. Με την Ισπανία έχουμε ήδη πόλεμο. Θα καλέσουμε φυσικά τους συμμάχους μας, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία και Προσία. Οι Σουηδοί και οι Άγγλοι δεν παίρνουν μέρος στο πόλεμο, μας ακολουθεί μόνο η Προσία. Και τα πράγματα φυσικά δυσκολεύουν, διότι έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις οι Ολλανδοί. Ήτα, χάσαμε τη Στουτκάρδη. Και μας επιτίθεται και στη Κολωνία. Έχουμε στρατεύματα εντός της πόλης. Βέβαια είναι αρκετά αποδυναμωμένα.
Έχουμε καταστροφές στη Φραγκφούρτη. Έχει βγει και ένας επαναστατικός στρατός λίγο πιο πάνω από την κολονία. Η πόλη της κολονίας πολιορκείται από τους Ολλανδούς. Απεργία στη Βουλγαρία. Θα φέρουμε το στρατό μας πιο πάνω για να μπει μέσα στην πόλη. Και πάμε να επιτεθούμε και στους Ολλανδούς. Αυτόματη επίλυση και νίκη. Και πάμε να δώσουμε και ένα τέλος και στους επαναστάτες εδώ. Με το στρατηγό μας, τον Λουκά Σταθόπουλο. Αυτόματη επίλυση και νίκη επίσης. Έχουμε τρομερές απώλειες, πάρα πολύ μεγάλες, και έχουν και κάποιες μονάδες εντελώς διαλυθεί. Your orders, Your Majesty. Θα κάνουμε repair τα στρατεύματά μας. Και αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να ανακαταλάβουμε την πόλη της Στουτκάδης στο Γκούτεμπεργκ και να μπορέσουμε να δώσουμε και ένα δυνατό χτύπημα τους Ολλανδούς, οι οποίοι μας ευνηδίασαν και μας επιτέθηκαν. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.